Τελικά παίρνει θέση της. Έτοιμα τα άλογα. Μάλλον επειδή τώρα ο Μάριος Μινά. Περιμένει λίγο αφέτης. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί η εκκίνηση της πέμπτης υποδρομίας. Με καλή εκκίνηση τα άλογα για την πρωτοπορία. Προσπαθεί από την αρχή ο Μεξικάνος. Όμως εστερκεί και ο Μάντιος διεκδικεί την πρωτοπορία. Έχει από την εξωτική τώρα και ο Σκαρίδης με γρήγορο ρυθμό για να πάρει ο Σκαρίδης την πρωτοπορία. Και να οδηγήσει μπροστά από τον Μάντιο που θα ακολουθήσει δεύτερος. Ο Μεξικάνος ακολουθεί τρίτος. Στην εστερική τρέχει η Ζιβανία με θεογωνία πιο πίσω. Μιλώ της Καρδιάλη Φοντουλένα και πίσω Εμέλεια και Μιχαέλος σε αυτό το σημείο. Στο χιλιάρι ο Σκαρίδης βρίσκεται στην πρωτοπορία και προηγείται. Δύο μίκη του Μάντιου που ακολουθεί ο Μεξικάνος είναι στο μισό μήκος. Η Ζημανία στη συνέχεια με Μιλιώδης Καρδιάλη, θεογωνία Μιχαέλος κάνει μια προσπάθεια για να προωθηθεί σε πιο καλή θέση. Στο 700 περίπου με τον Οσκαρίδη να βρίσκεται στην πρωτοπορία και να προηγείται ο Μεξικάνος ακολουθεί από τη δεύτερη θέση. Υποπίεση θεογωνία προσπαθεί να περάσει τέταρτη και τα καταφέρνει. Περνά ο Σκαρίδης στο 600 και προηγείται 2-3 μίκη του Μεξικάνου. Θεογωνία περνά στην τρίτη θέση. Ο Μάντιος ακολουθεί. Ο Μιχαέλος είναι πιο πίσω στο 400. Ο Σκαρίδης βρίσκεται στην πρωτοπορία και προηγείται. Υποσυνχύπηση θεογωνία θέλει να περάσει τον Μεξικάνο και να προσπαθήσει να καταδιώξει τον Οσκαρίδη, που έχει ένα μεγάλο προβάδισμα τώρα, το οποίο αυξάνει στα 5-6 μίκη. Ο Οσκαρίδης από τη θεογωνία που ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Ο Μεξικάνος έμεινε στην τρίτη θέση. Ο Οσκαρίδης είναι στα 4 μίκη από τη θεογωνία, η οποία προσπαθεί να καλύψει. Ο Μεξικάνος ακολουθεί από την τρίτη θέση. Είναι δυνατός ο Οσκαρίδης. 4-5 μίκη μπροστά. Ο Οσκαρίδης με πολλές δυνάμεις θα κερδίσει εύκολα την υποδρομία. Θεογωνία, Μεξικάνος και Μέλια. Τελευταία μέτρα, πάρα πολύ δυνατός ο Σκαρίδης. Θα κερδίσει εύκολα τους αντιπάλους. Στο θεογωνία, ο Μεξικάνος και η Εμίλια.